δόσή του. Τελικά όμως πήρε την νίκη με 2-1 από την ΤΑΕΚ. Κλείσω, παρά το γεγονός ότι είχε προβλήματα στην απόδοση στο μεγαλύτερο διάστημα, είχε πολλές ευκαιρίες που τελικά δεν μπόρεσαν να έχουν θετικό αποτέλεσμα από το γεγονός ότι οι παίκτες επιθετικοί ιδιαίτερα είχαν προβλήματα στο να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. 15.000 περίπου φίλαντες στο Καφτατζόγλιο, βλέπετε με στιγμιότυπα από τις εξέδρες, όπου ο Ηρακλής, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προηγήθηκε γρήγορα στο σκορ. Εδώ λέει Παπαϊωάννου, τρίτο λεπτό, Παπαϊωάννου που ελίσσεται, θα κάνει και τη σέντρα. Η καρφωτή κεφαλιά του Μητόσεβιτς το 1-0 στο τρίτο λεπτό. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξαναβλέπουμε τη φάση Παπαϊωάννου, η σέντρα, η κεφαλιά, η καρφωτή του Μητόσεβιτς κάνει το 1-0. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με ένα γκολ από τα αποδυτήρια, όπως λέγεται, τελικά δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί περισσότερο, δεν ανέβασε την απόδοση του. Αντίθετα, η ΑΕΚ έπαιξε ελεύθερο ποδόσφαιρο στη συνέχεια, ανοίχθηκε, βγήκε μπροστά, κατάφερε να ισοφαρίσει. Εδώ παραπραστανίτης για την ομάδα της ΑΕΚ, θα κόψει ο Ξανθόπουλος, νέα παλιά από τον Βλάχο. Στην άλλη πλευρά παραπραστανίτης, η καρφωτή κεφαλιά του Θωμά Μαύρου και το 1-1 στο 25. Μαύρος που ισοφαρίζει στο 25 για την ΑΕΚ, πανηγυρισμοί τώρα από πλευράς των παικτών της ΑΕΚ. Ξαναβλέπουμε τον γκολ, ωραία κεφαλιά του Μαύρου, εν κινήσει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-1. Ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει ένα δεύτερο γκολ, θα καθούν ευκαιρίες χαρακτηριστικές. Εδώ μια παλιά του Χατζη Παναγή. Μόνος του σε καινή αιστεία ο Ορφανίδης στο 26 θα χάσει τον γκολ και θα χαθεί και η ευκαιρία για τον Ηρακλή να κάνει το 2-1. Ο Ηρακλής που επιμένει με τον Χατζη Παναγή. Ξανά η σέντρα, η κεφαλιά από τον Αδάμου, θα χαθεί μια ακόμη ευκαιρία στο 39. Ένα φάουλ εδώ για τον Ηρακλή με τον Χατζη Παναγή. Πιο ψηλά από όλους ο Ξανθόπουλος. Νέα κεφαλιά από τον Αδάμου. Γίνεται το 2-1 στο 41. Αδάμου ο μόνιμος σκόρερ πλέον στα τελευταία παιχνίδια για τον Ηρακλή. Με αυτόν τον κόλλο ο Ηρακλής θα πάρει την νίκη, πανηγυρισμοί εδώ, στο γήπεδο αλλά και στις εξέδρες. Κορυφαίοι από τον Ηρακλή Ξανθόπουλος, Ορφανίδης, Κοφίδης και Αδάμου. Ξαναβλέπουμε τον γκολ, η κεφαλιά του Ξανθόπουλου, νέα κεφαλιά από τον Αδάμου, θα γίνει το 2-1 στο 41. Ενώ από την ΑΕΚ που έπαιξε, μπορεί να πούμε κατά διαστήματα και αυτή, καλό ποδόσφαιρο, έπαιξε ελεύθερο ποδόσφαιρο. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο Ντίνος Μπαλής, ο Βαγγέλης Βλάχος και ο Θωμάς Μαύρος. Φάσεις από το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ στην επίθεση εδώ. Ο Βλάχος μόνος θα προλάβει όμως ο Ορφανίδης, θα διώξει κόρνερ, θα σωθεί ο Ηρακλής από κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Η ΑΕΚ έπαιζε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του παραπλαστανίτη. Εδώ θα χρειαστεί μια ευκαιρία για τον Ηρακλή που στο τελευταίο 15 λεπτό αναπτύχθηκε σωστά. Εδώ κοιτάξτε ο Παπαδόπουλος θα γλιστρήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Θα χαθεί ακόμα για τον Ηρακλή που όπως είπαμε έπαιξε μέτριο ποδόσφαιρο σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Μια σέντρα, ένα σουτ που γίνεται από τον Γιώργο Καραΐσκο, η μπάλα στο δοκάρι, είναι το 88, τελικό σκορ 2-1 στο Καφτατζόγλιο με τον Ηρακλή νικητή.